Διαβάζω από το άρθρο του νόμου. Το κράτος μεριμνά και εγγυά την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας παιδικής πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, προαγωγής και φροντίδας υγείας στο σύνολο των πολιτών. Οι οποίες είναι αναγκαίες και ικανές να διασφαλίσουν την υγεία τους και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, ασφαλιστική του κατάσταση, και τον τόπο κατοικίας του μέσα σε ένα καθολικό ενιαίο κτλ. Σύστημα. Μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης ΙΑ 48985/3/2014, Υπουργός Υγείας ο υποφαινόμενος, καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόοδος στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, καθίστανται δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομιακής περίθαλψης, πολυήμερης βραχίας, ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής. Α, είναι αυτό. Ομογενείς κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς, διαβάζω την απόφαση. Υπήκοο κρατών μελέτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήκοο τρίτων χωρών κτλ. Την ΚΙΑ σας διάβασα. Η ΚΙΑ αναφέρεται στον νόμο που διάβασα. Όχι, δάκρυα. Παρακαλώ να μην διακόπτετε το λόγο, έχει κύριος Υπουργός. Παρακαλώ. Τα μικρόφωνα να είναι κλειστά. Δεν καταγράφετε αυτό που λέτε. Δεν έχετε το λόγο. Όχι, δεν έχετε το λόγο. Η ΚΙΑ λέει, νοσοκομιακή, ενώ η νομοθετική εξουσιοδότηση μίλαγε για πρωτοβάθμια. Με μένα μιλάτε, κύριε Γεωργιάδη. Ξαναδιαβάστε, κύριε Γεωργιάδη, τη νομοθετική διάταξη που μίλαγε για πρωτοβάθμια, δηλαδή εξετάσεις ή συνταγογράφηση, και όχι νοσοκομιακή περίθαλψη. Στην ΚΙΑ αναφέρατε νοσοκομιακή, αλλά δεν έχετε το λόγο. Δεν καταγράφονται αυτά τα οποία λέτε και δεν έχετε το λόγο. Όχι, μη φύγετε. Λοιπόν. Όχι, μη φύγετε. Γιατί μας δουλεύετε. Μη φύγετε. Καθίστε κάτω. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Πολάκη. Καθίστε κάτω. Δεν έχετε το λόγο. Καθίστε κάτω. Γιατί με φωτογραφεί. Δεν θα καταγραφεί τίποτα στα πρακτικά, εννοείται φυσικά. Καθίστε κάτω. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πολάκη, δεν έχετε το λόγο. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Μη φύγετε. Ήρθατε στη Βουλή. Δεν έχετε το λόγο. Προκαλέσατε για άλλη φορά. Σε μένα δεν μπορείς να κάνεις αυτά που έκανες στην κυρία Σιρεγγέλα. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Αλλά κάτσε εδώ να ακούσεις αφού απάντησες. Φεύγεις, βάλτο στα πόδια. Τέτοιος δηλώσεις να πάντα. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Αφού είσαι τόσο πολύ γενναίος, κάτσε κάτω να ακούσεις. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Κάτσε κάτω να ακούσεις. Κάτσε κάτω να ακούσεις. Παρακαλώ. Κάτσε κάτω να ακούσεις. Κάτσε κάτω να ακούσεις. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κάτσε κάτω να ακούσεις. Διαβάζω. Κύριε Πολάκη, καθίστε κάτω. Αναμένω κύριε Υπουργέ, συνεχίστε διαφορετικά, θα διακόψω τη συνεδρίαση. Αναμένω το λόγο. Συνεχίστε διαφορετικά, θα διακόψω. Καλά. Δεν πειράζει. Φύγετε, φύγετε. Λοιπόν, συνεχίζω κύριε για Υπουργέ, τη Βουλή και τον ελληνικό λαό. Για να καταλάβουν οι συνάδελφοι και κυρίως οι Έλληνες πολίτες που ακούν.